βασιλιάς Δαβίδ. Χτυπήσουμε με τον ήλιο στα μάτια μας. Σημάδεψε οπουδήποτε στη βροστινή γραμμή. Αυτοί που θα πέσουν θα ρίξουν και τους επόμενους. Γρήγορα! Θα χτυπήσουμε! Πάντας άντρες! Επίθεση άντρες! Πάνω τους άντρες! Εκεί. Κάψτε τα! Κάψτε τα! Φωτιά παντού! Κυνηγήστε τους! Να μην μείνει κανένας! Μην αφήσετε τίποτα όρθιο! Στάχτη όλα! Γεμίστε την κούπα μου. Θέλω να κάνω πρόποση για το γιο μου. Ιωνάθαν, χέστο όλο. Σήμερα κέρδισες την πρώτη σου νίκη. Με το ασίμι που πήραμε, θα πάρουμε επιτέλους όπλα από μέταλλο καλύτερα από τα όπλα των Φιλιστέων. Να ζήσει! Κάτω οι Φιλιστέοι! Να ζήσει! Αυτή δεν είναι μουσική. Μοιάζει με ζώο που το σφάζουν. Διώξτε τον και βρείτε μου έναν άλλον αν θέλετε τη ζωή σας. Κύριε. Ναι, κύριε. Φτάνει τόσο. Φτάνει. Πήγαινε από εδώ. Θα κατέβουμε στην κοιλάδα, θα τους αντιμετωπίσουμε και θα νικήσουμε. Ας είναι μάρτυρας ο Θεός, θα πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει. Με τις ενωμένες δυνάμεις μας θα τους εξοντώσουμε. Βαρέθηκα αυτούς τους αντάρτες. Τους πολεμάμε εδώ και χρόνια και δεν καταφέραμε να τους υποτάξουμε. Και τώρα έχουν και όπλα από μέταλλο. Πώς γίνεται αφού το απαγορεύαμε? Κάθε φορά που χάναμε μια μάχη, μας έπαιρναν όλα μας τα όπλα.
Έπειτα έφεραν οπλοποιούς από την Τύρο και έφτιαξαν όσο πιο πολλά μπορούσαν. Δεν έχει σημασία, κύριε. Δεν θα τους ωφελήσει σε τίποτα. Ο Σαούλ ήταν ένας άξιστος βοσκός. Τώρα ονομάζει τον εαυτό του βασιλιά. Τώρα όμως αυτός και οι βαρβαροί του θα μάθουν να φοβούνται το Γολιά. Με τον Γολιάθ αρχηγό μας, κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει, έτσι, άντρες! Ναι! Ζήτω! Ζήτω! Τι θα κάνεις το Σαούλ όταν τον πιάσεις? Δεν θα τον σκοτώσω. Θα του φορέσω κολάρο και θα τον βάλω να φυλάει το σπίτι μου. Ναι! Ναι! Σαν σκυλί! Σαν σκυλί! Πάμε να τους βρούμε! Σαούλ, σου τραγουδώ, βασιλιά μου, νικητή χιλίων μαχών, στο όνομα του Θεού. Ισραηλίτες, ακούστε με! Γιατί να πολεμήσετε όλοι σε αυτή τη φωνική μάχη? Διαλέξτε έναν από εσάς να έρθει να με αντιμετωπίσει. Οι δυο μας θα το κανονίσουμε μια για πάντα. Μη μου πείτε ότι κανείς σας δεν τολμάει να με αντιμετωπίσει. Τι πάθατε, δεν μ' ακούτε, ε? Σας προκαλώ! Στείλτε έναν άντρα και θα πολεμήσουμε μέχρι το θάνατο. Στείλτε το Σαούλ, το βασιλιά σας. Τι κάνει ένας βασιλιάς αν δεν πολεμάει για το λαό του? Σαούλ, πού είσαι? Βιάς να πολεμήσεις! Απειλή εδώ και 40 μέρες, κύριε. Και ο λαός μου, τι λέει ο λαός για μένα? Πατέρα, όλοι είναι σίγουροι πως θα αντιμετωπίσεις τον γίγαντα και θα τον νικήσεις. Μα είναι 3 μέτρα ψηλός. Δεν έχω καμιά ελπίδα. Εσύ, γιατί σταμάτησες να παίζεις? Για να μην σε ενοχλήσω, βασιλιά μου, καθώς συλλογέσαι. Συνέχισε τη μουσική σου, μικρέ. Αυτό που θέλω είναι κάποιος καλός στο σπαθί. Θα έπρεπε βέβαια να πάω εγώ. Κανείς δεν είναι καλύτερος από μένα. Αλλά αν χάσω τη μάχη, τι θα απογίνει η βασιλική μου αξιοπρέπεια? Θα ποδοπατηθεί από μια ορδή φιλιστέων. Κύριε... Φύγε από εδώ. No. Για σέξω. Τι κάνεις εκεί, μικρέ? Ένδοξε, βασιλιά, ζητώ την τιμή να αντιμετωπίσω εγώ τον Γολιάθ. Τι είπες? Είσαι μικρότερος και από σπουργίτη και θες να αντιμετωπίσεις τον Γολιάθ? Είναι σαν 5 ταύρους μαζί. Μα χθες τον παρακολούθησα πολύ προσεκτικά, βασιλιά μου. Πήγα μαζί με κάτι άλλα παιδιά. Όταν ήμουν βοσκός, ο κύριος με έσωσε από τα φοβερά νύχια μιας αρκούδας και ενός λιονταριού και μετά τα σκότωσα με τα χέρια μου. Όμως αν κάποιος άλλος από τους άντρες σου θέλει να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ, είμαι πρόθυμος να του αφήσω την τιμή να νικήσει. Ενδιαφέρεται κανείς? Είναι μια θλιβερή μέρα. Όταν ένα μικρό αγόρι έχει περισσότερο κουράγιο από όλους τους αυλικούς μου μαζί. Ένδοξε, βασιλιά, σε ευχαριστώ, αλλά όλα αυτά τα μέταλλα θα είναι άχρηστα για να νικήσω τον Γολιάθ.
είμαι σκυλί και έρχεσαι να με δείρεις με ένα ξύλο! Με τη βοήθεια του Θεού του Ισραήλ θα σε πολεμήσω χωρίς όπλα. Πλησίασε μικρόβιο για να μοιραστώ τη σάρκα σου με τα άγρια πουλιά και τα θηρία. Πάνω του, πάνω του, έλα, 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 Δαβίδ. Βασιλιά μου, δεν σε άκουσα. Σε τι μπορώ να φανώ χρήσιμος? Ηρέμησε, δεν υπάρχουν γίγαντες σήμερα. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ακούω αυτό. Πίστεψέ με. Δαβίδ, πολέμησες για τον λαό του Ισραήλ και νίκησες. Ορίστε, να η αμοιβή σου. Ένα άλογο, δηλαδή μου το δίνετε εμένα για να είναι δικό μου και να το καβαλάω εγώ? Είναι δίκαιη η ανταμοιβή σου, αγόρι μου. Αντιμετώπισες τον Γολιάθ. Και μη φοβάσαι, ο Ιωνάθαν θα σου μάθει να υπέβεις, έτσι δεν είναι? Βέβαια, είναι εύκολο, κοίτα. Έλα! Πέτα το μόλις τελειώσεις. Το έπιασα. Δεν μπορούν να δώσουν μάχη και έτσι τα κοπάδια τους θα γίνουν δικά μας. Και οι γυναίκες τους, η γη τους δική μας, η όση δική μας, όλα! Όλα, ναι, όλα δικά μας! Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Η ζωή μας τελείωσε. Και η δική σας θα γίνει μαρτύριο. Δεν θα τους αφήσω να μου κόψουν το λαρύγγι σαν πρόβατο. Πολλοί από αυτούς θα πεθάνουν πριν από μένα. Το ορκίζομαι. Θα πολεμήσουμε, αδέρφια, στο όνομα του Παντοδύναμου. Τώρα και για πάντα. Mm-hmm.
Πρέπει να είναι κάποιο σημάδι. Ναι, είναι η φωνή του Θεού. Ας είναι δοξασμένος. Στο όνομα του Παντοδύναμου! Έχουμε! Κοιτάξτε, είναι ο Δαβίδ! Έχει περισσότερους από χίλιους άντρες! Πάνω του! Ο Σαούλ σκότωσε χίλιους, αλλά ο Δαβίδ θα σκοτώσει 10.000. Ο Θεός είναι μαζί σας. Υμνείτε τον πάντα. Τιμάτε το όνομά του και αυτό το σπαθί θα είναι πάντα στα χέρια σας. Ήμασταν χαμένοι, αλλά τώρα σωθήκαμε. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του. Δόξα στον Παντοδύναμο! Ζήτω! Δόξα στον Κύριο! Δόξα στον Θεό! Ευλογημένο το όνομά του. Αυτός είναι ο νικητής. Από πού ήρθε αυτός ο άντρας, τι θέλει, λέγε. Τον έστειλε ο Δαβίδ αρχοντά μου, λέει πως έχει κάτι για σένα. Αλήθεια, και τι είναι αυτό, τι θέλει από μένα. Θεού, εύχεται να είσαι πάντα καλά, αρχοντά μου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, πες μου τι έχει το σακί. Αφέντη, έστειλε στον άρχοντα Δαβίδ να πολεμήσει τους Φιλιστέους και έκανε αυτό που του ζήτησες, τους νίκησε παντού. Το ξέρω αυτό, όλοι το ξέρουν, λοιπόν. Του ζήτησες να σου φέρει τουλάχιστον 100 κράνη Φιλιστέων και αν τα κατάφερνε, θα του έδινε στο χέρι της κόρης σου, της Μιχόλ. Λοιπόν, ορίστε, έκανε ακριβώς ό,τι του ζήτησες. 100 κράνη Φιλιστέων στο όνομά σου, αφέντη. Ακριβώς όπως του ζήτησες, νίκησε. Σώπα, γυναίκα. Μείνε στη θέση σου και άσε να το φροντίσω εγώ. Ευχαριστώ, καλέ μου άνθρωπε. Πες το Δαβίδ ότι ο Σαούλ, ο βασιλιάς, σκοπεύει να τηρήσει την υπόσχεσή του. Όλοι ξέρουν ότι ο Σαούλ είναι μεγάλος και γενναιόδωρος βασιλιάς που πάντα κρατάει το λόγο του. Μα και βέβαια, πάντα κρατάω το λόγο μου. Πατέρα, κοίτα, είναι ο Δαβίδ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βλέπει παντού τον Δαβίδ. Γελίο. Επιστρέφει από τη μάχη με τον Ιωνάθαν και τους άντρες του, πατέρα. Μιχόλ, δεν θέλω να ακούσω άλλη λέξη από σένα για τον Δαβίδ. Με κατάλαβες? Μη μιλάς έτσι στην κόρη σου. Ο Δαβίδ είναι ωραίος και δυνατός. Κράτα τη γλώσσα σου, γυναίκα. Μη στρέφεις την κόρη μου εναντίον μου. Αρκετά! Αν μισείς τόσο το Δαβίδ, γιατί αποφάσισες να τον καλέσεις από την έρημο? Θα μπορούσες να τον είχες αφήσει εκεί. Τι εννοείς? Δεν τον μισώ. Όλοι το ξέρουν αυτό. Έλα τώρα. Λες ανοησίες. Από τότε που σκότωσε το Γολιάθ, ζηλεύει τη φήμη του. Αν σε ενοχλεί τόσο, γιατί δεν αντιμετώπισες εσύ το Γολιάθ? Γιατί έστειλες αυτό το αγόρι να κερδίσει τη δόξα που έπρεπε να ήταν δική σου? Σου είπα να σοπάσεις. Κάνε ό,τι σου λέω. Αν δεν νιώθεις τίποτα άλλο παρά μόνο μίσος για τον Δαβίδ, για ποιο λόγο επιμένεις να παντρευτεί την κόρη σου? Σου είπα να σοπάσεις, γυναίκα. Όμως αν θες την αλήθεια, θέλω να παντρευτεί την κόρη μου για να τον κατασκοπεύει για μένα. Για να του φορέσει χαλινάρι, σαν άγριο άλογο. Ha ha ha!
Δαβίδ! Νικόλ! Ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ! Ο Δαβίδ θα τους νικήσει όλους με τη βοήθεια του Θεού! Το χέρι του Δαβίδ είναι το χέρι του Θεού! Ακούς τι λένε αυτοί οι ανόητοι! Είναι νέοι, άρχοντά μου, δεν θέλουν το κακό σου. Είναι φίλοι του. Ας τους να τον επαινούν. Κράτα το σπαθί σου στη θήκη, γιατί πολεμούν για σένα. Δαβίδ, αγάπη μου, ποτέ μου δεν θα σε προδώσω. Νικόλ, θα είσαι πάντα η κόρη του Σαούλ και θα τον υπακούσεις ακόμα κι αν με σκοτώσει. Σε αγαπώ, σε παντρεύτηκα. Αν σε σκοτώσει, θα τον σκοτώσω. Οπωσδήποτε, αφέτη. Πώς τολμάς να αμφιβάλλεις? Οι 12 φυλές με διάλεξαν βασιλιά. Μόνο εγώ μπορώ να τους οδηγήσω. Εγώ προστάτεψα τις γυναίκες, τα παιδιά και τα κοπάδια τους από τους Φιλιστέους. Και τώρα για ευχαριστώ ζητώ καραβγάσουν για αυτόν. Αξιωματικέ, γιατί να τον αφήσω να ζήσει? Πες! Αν πεις ότι πρέπει να τον αφήσω να ζήσει, θα το κάνω. Δώσ' μας τη διαταγή, αφέντη. Δεν θα με ακολουθήσει κανείς μέσα σε αυτό το σπίτι, αξιωματικέ. Κανείς δεν πρέπει να μάθει. Πάμε. Δαβίδ, παίξε λίγη μουσική για το γιο σου. Βγείτε έξω από εδώ, παιδιά μου. Μπρος, βγείτε έξω. Κάντε όπως λέει. Υπακούστε τον πατέρα σας. Άρχοντά μου και πατέρα μου, γιατί με μισείς? Δεν παντρεύτηκα την κόρη σου. Δεν υπερασπίστηκα τα κοπάδια της, σκηνές της φυλής σου. Δεν νίκησα τους εχθρούς σου. Έκανες πολύ περισσότερα. Έκλεψες τη θέση μου στην καρδιά του λαού μου. Στα μάτια τους έγινες πρώτος και εγώ ο ηγέτης τους έμεινα δεύτερος. Λένε ότι σκότωσα χίλιους και εσύ 10.000, αλλά εγώ θα σε σκοτώσω.
δεν το πιστεύω ότι αστόχησα. Ο κύριος προστατεύει το βασιλιά. Ένα όρατο χέρι ξεστράτησε το δόρυ μου και έμεινα ακίνητος εδώ, ενώ έπρεπε να πάω να τον κυνηγήσω. Γιατί έγινε αυτό, γριά? Βασιλιά μου, ο Θεός τυφλώνει όσους δεν αγαπούν. Το σκάσε προς το ποτάμι, αφέντη. Όχι για πολύ. Ελάτε! Ο Παντοδύναμε, κύριε, σε οικετεύω, σώσε μας, όπως έσωσε στο Μωυσή. Καλή γυναίκα, δώσε μου το νερό. Λοιπόν, τι περιμένεις, τελείωνε. Βρείτε τον Δαβίδ τον Βοσκό, γιο του Ιεσέ, και σκοτώστε τον. Ιωνάθαν, αδελφέ μου. Μιχόλ, ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε. Θέλω να μάθω ποιο είναι το μέλλον του Δαβίδ. Είναι άγγελος ή δαίμονας? Εσύ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, φοβάσαι. Ο λαός μου τον αγαπάει και τα παιδιά μου τον λατρεύουν. Θες να σε φοβάται όπως όλοι οι άλλοι, αλλά δεν σε φοβάται, έτσι? Τι αξίζει ένας βασιλιάς, άμα δεν τον φοβάται ένας βοσκός? Τώρα είναι ο βασιλιάς που φοβάται. Ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς ακριβώς όπως και εσύ, Σαούλ. Πότε, από ποιον, πες μου, ποιος με πρόδωσε? Πριν από καιρό, όταν ήταν ακόμα. Πες μου γιατί. Ο ύψιστος τον έχρισε γιατί εσύ αμάρτησες με το αμάρτημα της αλαζονίας. Τι έκανα που προσέβαλε τον Θεό? Μπροστά στο λαό σου θυσίασες να μας χάρισαν να ήσουν Λεβίτης, αλλά δεν ήσουν. Ήθελες να μεγαλώσεις την εξουσία σου και να προσβάλλεις το Σαμουήλ. Κι έτσι ο ύψιστος έβαλε τον Δαβίδ στο θρόνο σου και διέταξε το Σαμουήλ να τον χρήσει βασιλιά. Γυναίκα, πρέπει να με σώσεις από αυτόν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τότε πες μου πώς να τον ξεφορτωθώ. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το πνεύμα του ύψιστου είναι μέσα του και είναι πανίσχυρο. Κοιτάξτε! Δάσκαλε. Ήξερα πως θα έρθεις να με βρεις. Ήρθαμε να μείνουμε εδώ για να δοξάσουμε το Θεό. Δεν μπορώ πια να πολεμώ για τον Σαούλ. Το σπίτι μου είναι σπίτι σου. Σήμερα γιορτάζουμε για να έκρινε σκόπιμο να φέρει εδώ τον Δαβίδ. Ακούστε με. Ετοιμάστε το παχύτερο, πρόβατό μου. Ο Δαβίδ σε λίγο θα γίνει δίκαιος βασιλιάς του Ισραήλ. Τώρα παραπονιέστε για τη συμπεριφορά του Σαούλ. Όταν μου ζητήσατε να τον χρήσω βασιλιά των φυλών του Ισραήλ, σας προειδοποίησα ότι θα παίρνε τους γιους σας στον πόλεμο και θα σας φορολογούσε. Όμως είπατε ότι θέλατε ένα βασιλιά για να νικάτε τους εχθρούς σας. Λοιπόν, ζητήσατε ένα βασιλιά και τώρα πρέπει να ζήσετε μαζί του. Ου.
που είναι. Γιατί ήρθες εδώ, Σαούλ? Για να τον σκοτώσω. Ξέρεις πως είναι γραμμένο ου φωνεύσεις. Πρέπει να τον σκοτώσω για να ελευθερωθώ. Γιατί θες να ζήσεις την αμαρτία? Γιατί επιμένεις να πολεμάς τη θέληση του Θεού? Δεν μπορείς να σκοτώσεις τον Δαβίδ. Πρέπει να το ξέρεις. Η ζωή μου είναι γεμάτη θυμό και φθόνο. Οι μέρες μου είναι μαύρες. Γι' αυτό πες μου πού θα τον βρω. Δεν θα σου πω, γιατί όποιος μισεί, μισεί τον Θεό. Ποιος μπορεί να πιστέψει ένα βασιλιά που δεν κρατά τις υποσχέσεις του? Προς τα πού, Νάιωθ ή Ράμα? Στην Άιωθ πρώτα. Πάβελ, είσαι εσύ? Σε περίμενα τρεις μέρες. Λοιπόν, πού είναι ο Δαβίδ? Μη φοβάσαι, ο Δαβίδ έφυγε. Ο δρόμος είναι ελεύθερος. Διαλέξατε λάθος χωριό. Δεν έχουμε λεφτά για να αγοράσουμε. Και πώς σε λένε σένα, καλή γυναίκα? Ποια είσαι? Η παραμάνα της Μιχόλ. Με έστειλε ο πατέρας της. Ο Θεός να σε βοηθήσει, Μιχόλ. Σίμεθ, τι κάνεις εδώ? Με έστειλε ο πατέρας σου, ο βασιλιάς. Τι θέλει ο πατέρας μου? Εσένα θέλει, Μιχόλ, και το γιο σου επίσης. Δεν είμαι δική του. Εκείνος με έδωσε στο Δαβίδ για νύφη. Και αυτός είναι ο γιος μου με το Δαβίδ. Γι' αυτό φύγε από εδώ. Ο Δαβίδ δεν είναι πρόσδεκτος στο σπίτι του βασιλιά Σαούλ. Τι κάνετε? Θα παντρευτείς τον Μάθιε, το φίλο του πατέρα σου, και καλύτερο άντρα τον Δαβίδ. Σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει καλύτερος από τον Δαβίδ. Θα σας δώσω 20 άλογα και 100 πρόβατα. Δεν είναι αρκετά. Εντάξει, 30 άλογα και 200 πρόβατα. Δεν γίνεται, ο Δαβίδ είναι ατρόμητος πολεμιστής. Ναι, ναι, το ξέρω. Πες μου τι θέλεις. Αν μου δώσεις 100 άλογα και 1000 γιδοπρόβατα, δεσμεύομαι να σε υπηρετήσω. Κι εγώ υπόσχομαι πως θα σκοτώσω εσένα και όλους τους δικούς σου, αν αθετήσεις το λόγο σου ή αν πάθει τίποτα ο γιος μου, ο Ιωνάθαν. Θέλω μόνο το κεφάλι του Δαβίδ. Αφήστε ήσυχους όσους ξεφύγουν. Σίγουρα θα γυρίσουν σε μένα. Γιατί μισείς τόσο τον Δαβίδ, αφέντη? Στορκίζομαι, δεν ξέρω. Το έπαθλο αξίζει το τίμημα. Ναι, αλλά είναι δύσκολο να πιαστεί. Το ξέρω, νίκησε το Γολιάθ με μία πέτρα. Όμως δεν αντιμετώπισε ποτέ κάποιον σαν εμένα. Έλα, έλα. Γρήγορα. Ιωνάθαν, είναι ο γιος του βασιλιά Σαούλ. Εσύ είσαι ο Φιρ. Χαίρομαι που σε βλέπω. Πάρε. Αυτό θα σε δροσίσει. Ιωνάθαν, αδελφέ μου. Πες μου, τι σε φέρνει εδώ? Πρέπει να φύγεις όσο είναι ακόμα καιρός. Ο πατέρας μου υποσχέθηκε στη φυλή του Ματάν 100 άλογα και 1000 πρόβατα για να σε σκοτώσουν και να του φέρουν το κεφάλι σου, και δεν πρέπει να είναι μακριά. Ξέρεις πόσοι είναι? Είναι εκατοντάδες και ανεβαίνουν το βουνό τώρα. Είμαστε πολύ λίγοι εδώ πάνω. Έστειλα τους άλλους στην κοιλάδα. Το γνωρίζει ο Ματάν. Πάντα αγαπούσα τον πατέρα σου σαν πιστός του υπηκός. Όμως για αντάλλαγμα αυτός κλέβει τη γυναίκα μου και με ξεπληρώνει με μίσος. Τότε όταν σκότωσες τον Γολιάθ, την ίδια στιγμή έσπηρε στο στήθος του το σπόρο του φθόνου που τώρα ξέφυγε από τον έλεγχο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι κι άλλα. Ξέρει πως ο ύψιστος τον αποκήρυξε για τις αμαρτίες του και πως εσύ θα βασιλέψεις το Ισραήλ. Δεν πολεμάει εμένα. Πολεμάει το Θεό. Πρέπει να τον έχει κυριέψει ο δαίμονας. Θα πολεμήσουμε όπως πάντα. Ο Θεός είναι μαζί μας. Οι βασιλιάδες ήρθαν και πολέμησαν. Πολέμησαν οι βασιλιάδες της Χανάαν, δίπλα στα νερά του ποταμού. Έβγαιναν σημαίνια λάφυρα και τους ουρανούς πολέμησαν τα αστέρια. Πολέμησαν με τη βοήθεια του Θεού. Ο χήμαρος Κισών τους πήρε μακριά. Κατάρας τους εχθρούς, λέει Άγιος του Κυρίου. Κατάρας τους.
Κοιμούνται όλοι. Άνδρες, είναι δικοί μας! Προσέξτε, είναι παγίδα! Είσαι σαν άγγελος Κυρίου. Μας έσωσες τη ζωή. Το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθήσω τη φωνή του στην καρδιά μου. Γι' αυτό ήρθα. Γιατί πρέπει να γυρίσεις πίσω? Γιατί είναι γραμμένο, Δαβίδ, να μην αθετήσω ποτέ το λόγο μου στον πατέρα μου. Γι' αυτό πρέπει να γυρίσω. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου! Στο όνομα του Γιαχβέ, τώρα και για πάντα. Πιάσε! Ο Θεός να είναι μαζί σου μέχρι το τέλος, αδελφέ μου. Ευχαριστώ, Ιωνάθαν. Να προσέχεις, αδελφέ μου. Ματάν και οι άντρες του πήγαν να τον πιάσουν στο βουνό και τώρα φαίνεται πως έφεραν πίσω το έπαθλο, αφέντη. Για δείξε μου. Είσαι από τα μέρη μας, ξένε. Ποιος είσαι? Είμαι ο Δαβίδ, γιος του Ιεσέ. Γιατί ήρθες εδώ? Δεν ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι. Ο βασιλιάς Σαούλ ψάχνει παντού για σένα. Αν δεν κρυφτείς θα σε σκοτώσει. Πρέπει να φύγεις αμέσως. Δεν χρειάζεται να κρυφτώ, γιατί ο ύψιστος έχει το χέρι του πάνω από το κεφάλι μου. Ήρθα στον οίκο του να μιλήσω μαζί του, όπως ο Μωυσής, γιατί ο λαός του απομακρύνθηκε πολύ από αυτόν και ο βασιλιάς τους πρόδωσε την εμπιστοσύνη του. Όμως ο Κύριος τον έχρισε βασιλιά. Ναι, και ο ίδιος ο Κύριος τον τιμωρεί για τις αμαρτίες του. Αντί να πάει στην έρημο να μετανοήσει, ο Σαούλ εγκατέλειψε την κυβωτό της Διαθήκης και καταδιώκει τους δίκαιους. Θα έρθει η μέρα που η κυβωτός θα έχει πέτρινο οίκο και ψηλά τείχη για να προστατεύει τα πλούτη που το Ισραήλ θα πάρει από τους εχθρούς του. Κύριε, άκου την προσευχή μου. Οδήγησε τα βήματά μου και δείξε μου το δρόμο της φώτισης. Αλλά πάνω απ' όλα, δώσε μου κουράγιο. Περιμένετε εδώ, θα γυρίσω. Γυναίκες, έφερα αυτούς τους χουρμάδες. Ο αφέντης μου τους στέλνει με τους χαιρετισμούς του. Και ποιος είναι ο αφέντης σου? Α, Δαβίδ! Μιχόλ, πώς είναι ο γιος μας? Τα δάκρυά μου ξέπλυναν τη μνήμη του. Έλα μαζί μου τώρα, αυτή τη στιγμή. Έφερα ένα άλογο για να ξεφύγεις. Μίλησε στον πατέρα μου γι' αυτό. Στον πατέρα σου? Μα τι λες, ο πατέρας σου θέλει να με σκοτώσει. Δεν μπορώ να έρθω μαζί σου, Δαβίδ. Ανήκω στον πατέρα μου και με έδωσε σε άλλον άντρα. Είναι η τιμωρία μου που σ' αγάπησα και αν το έσκαγα τώρα μαζί σου θα πεθαίναμε κι οι δυο μας. Δεν το βλέπεις αυτό? Μιχόλ, περίμενε. Σε παρακαλώ, Μιχόλ. Πρέπει να είμαστε πολύ σιωπηλοί. Είναι όλος δικός σου, σκότωσέ τον! Τι περιμένεις, κάντο! Σκότωσέ τον! Όχι, δεν θα σκοτώσω ένα βασιλιά που έχρισε ο ύψιστος. Ο θάνατός του θα έρθει στην ώρα του. Τότε γιατί ήρθες εδώ, αυτός θα σε είχε σκοτώσει. Είναι αρκετό να ξέρει ότι ήταν στα χέρια μου και δεν πέθανε. Έλα.
Καλώς ήρθες, βασιλιά μου. Δαβίδε, γε μου, έψαχνα να σε βρω. Γιατί, αρχοντά μου, για να με σκοτώσεις? Με είχες το ελαιό σου και δεν με σκότωσες. Πες μου γιατί. Πρέπει να υπάρχει ένας λόγος. Γιατί είμαι πιστός στο Θεό και είναι γραμμένο ου φωνεύσεις. Τότε αυτό σημαίνει ότι γύρισες να μας βοηθήσεις να πολεμήσουμε τους Φιλιστέους. Φυσικά, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Θα στα δώσω όλα, άλογα, άντρες και όλο το χρυσάφι που θέλεις. Δεν θα πολεμήσω ποτέ για σένα, Σαούλ, γιατί με πρόδωσες. Πάνω από χίλιες φορές. Μα ο Θεός προσπαθεί να τιμωρήσει τις αμαρτίες μου με την ήττα. Το όνομά του να είναι πάντα ευλογημένο. Μπορείς ακόμα να σώσεις το λαό σου από την καταστροφή. Πάψε να σπαταλάς τα λόγια σου, Σαούλ. Ξέρεις πως δεν θα σε βοηθήσω ποτέ. Όλο και πιο λίγοι θα ήθελα να μάθουν το μέλλον τους, αν ήξεραν ότι είναι γεμάτο με τέρατα. Σε γέμισα με δώρα. Άλλαξε τη μοίρα μου τώρα. Το μέλλον μόνο το διαβάζω, δεν μπορώ να το αλλάξω και εσύ θα πεθάνεις. Μα υπάρχει κάποιος που μπορεί να το αλλάξει και ξέρεις ποιος είναι. Ο Σαμούιλ είναι νεκρός και δεν μπορεί κανείς να τα αλλάξει αυτό. Τότε κάλεσέ τον, γιατί αυτός με έχρισε βασιλιά και μόνο αυτός μπορεί να σώσει το βασίλειό μου. Δεν μπορώ, βασιλιά μου, δεν μπορώ. Αντιβαίνει το θείο νόμο. Δεν θα τιμωρηθείς αν κάνεις ό,τι ζητήσω. Θα κάνω ό,τι ζητήσεις, αρχοντά μου, λυπήσουμε, θα το κάνω. Βλέπω ένα δυνατό να βγαίνει από τη γη. Ένα γέρο με άσπρο μανδύα. Γιατί με κάλεσες? Οι Φιλιστέοι νικάνε, δεν ξέρω τι να κάνω. Επειδή αμάρτησες ενώπιον του Θεού, χίλιες φορές η αδικία βασιλεύει στην καρδιά σου. Δεν άκουσες τη φωνή του, Γιαχουβέ. Θα κάνω το βασίλειο του Ισραήλ μεγαλύτερο από ποτέ. Σαμουήλ, άλλαξε τη μοίρα μου. Έκανες πολλές αμαρτίες απέναντι στον ύψιστο και γι' αυτό σε εγκατέλειψε σένα και το βασίλειό σου. Νιώθω παράξενα που πολεμάμε με τους Φιλιστέους. Πολεμάμε μόνο για το Θεό και όπου μας οδηγεί πρέπει να τον ακολουθούμε. Δεν έχω το κουράγιο, αφέτη μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Πάρτε τα όπλα του βασιλιά και των γιών του. Ανήκουν στην Αστάρτη. Και κρεμάστε τα στα τείχη για να μάθουν όλοι ότι το βασίλειο του Ισραήλ χάθηκε. Το σπαθί του Σαούλ, το δόρυ του Σαούλ, η ασπίδα του Σαούλ, το τόξο και η φαρέτρα του Σαούλ. Η κορώνα του Σαούλ. Ο θησαυρός του Σαούλ. Ο Θεός μας έδωσε το βασιλιά, ο Θεός μας πήρε το βασιλιά. Ο Θεός θα μας δώσει νέο βασιλιά, ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Εγκαταλείπουμε τις ψυχές του βασιλιά Σαούλ και των διοικητών του στη Θεία Δίκη σου.
Κλάψτε, παιδιά του Ισραήλ, κλάψτε. Ο Σαούλ, ο βασιλιάς που έχρισε ο Κύριος, είναι νεκρός. Ο γιος του Ιωνάθαν πέθανε στο πλευρό του. Ήταν γρήγορη σαν αετή, δυνατότερη από λιοντάρια. Κλάψτε, παιδιά του Ισραήλ, κλάψτε. Ο βασιλιάς έντυσε τον Ιωνάθαν στα πορφυρά, κρέμασε χρυσό και κοσμήματα στα ρούχα του. Κλάψτε, παιδιά, κλάψτε. Αγαπούσα τον Ιωνάθαν σαν αδελφό. Καλπάζαμε μαζί, τα μαλλιά του κυμάτιζαν στον αέρα. Η φιλία του ήταν το πολυτιμότερο αγαθό που είχα. Κλάψτε, παιδιά του Ισραήλ, κλάψτε. Δαβίδ, γε του Ιεσέ, πάνε τώρα 7 χρόνια που πέθανε ο Σαούλ. Για 7 χρόνια οι φίλες του Ισραήλ πολέμησαν μεταξύ τους για να αποφασίσουν ποιος θα γίνει βασιλιάς. Αν και ήξεραν πως είχες χρηστεί από τον Σαμουήλ τον Κριτή όταν ο Σαούλ δεν υπάκουσε τον ύψιστο. Τώρα οι φίλες του Ισραήλ κουράστηκαν να μάχονται, είδαν τα παιδιά τους να πεθαίνουν και τους Φιλιστέους να θριαμβεύουν. Γι' αυτό το λόγο, Δαβίδ, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ έφεραν την κιβωτό της Διαθήκης στη Χεβρόν σαν σημείο αναγνώρισης πως είσαι ο βασιλιάς τους. Έτσι έγραψαν. Τι λένε οι γη του Ρουβίν? Βασιλιάς μας είναι ο Δαβίδ, γιος του Ιεσέ. Τι λένε οι γη του Σιμεών? Βασιλιάς μας είναι ο Δαβίδ, γιος του Ιεσέ. Τι λένε οι γη του Ιούδα? Βασιλιάς μας είναι ο Δαβίδ, γιος του Ιεσέ. Τι λένε οι γη του Ισάχαρ? Βασιλιάς μας είναι ο Δαβίδ, γιος του Ιεσέ. Τι λένε οι γη του Ζαβουλών? Ο βασιλιάς μας είναι ο Δαβίδ, γιος του Ιεσέ. Τι λένε οι γη του Βενιαμίν? Εδώ αρχίζει η γη του βασιλιά των Ιεβουσαίων. Η πόλη της Ιερουσαλήμ είναι στην κοιλάδα από κάτω μας. Ήταν η πατρίδα του πατέρα μας, του Αβραάμ. Και επίσης είναι η γη του Ισραήλ. Αν νικήσεις τους Ιεβουσαίους, θα ξαναπάρεις την πρωτεύουσα του νέου μας βασιλείου, κύριε. Ο Θεός θα μου δώσει την πρωτεύουσά μου. Θα την κατακτήσω γι' αυτόν. Συνεχίστε, πιο γρήγορα. Πρέπει να φτάσουμε στην πόλη πριν νυχτώσει. Πρέπει να μας είδαν. Είναι σαν να τους κατέπιε η γη όπως καταπίνει τα σκουλίκια που τους μοιάζουν.
Να η Ιερουσαλήμ, η παλιά απόρθητη πόλη. Έχω ένα προαίσθημα πως οι Εβραίοι θα επιτεθούν αύριο. Ονειρεύεσαι, ξύπνιος. Δεν είναι κανείς εκεί έξω. Ελέγξαμε παντού. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος επίθεσης. Μίλησα με πολλούς εμπόρους σήμερα και δεν είδα να έχουν την ίδια γνώμη. Είδε σημάδια μετακίνησης εκεί έξω. Τίποτα ιδιαίτερο. Μόνο μικρές ομάδες Εβραίων που έρχονταν προς την πόλη. Όσους άνδρες μέτρησες? Πρέπει να ήταν γύρω στους 100. Κρύβονταν από μας. Δεν ξέρω πόσοι ακριβώς. Και εμείς είδαμε περισσότερους από 100, κύριε. 100 που έρχονται από το βορρά. Περισσότεροι από 100 από την ανατολή, κύριε. Περιπόλησα το δρόμο του νότου. Μετρήσαμε περίπου 30 να έρχονται προς την πόλη κάθε ώρα. Μου φαίνεται πως αυτό δείχνει ότι οι έμποροι έχουν δίκιο. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Αν κάθε περίπολος είδε 100 ή 200, σημαίνει πως θα είναι κάτω από 2.000 όλοι μαζί. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Ακόμα κι αν είναι 3.000 εκεί έξω, θα τους νικήσουμε χωρίς πρόβλημα αν επιτεθούν στα τείχη. Όχι, αν νομίζεις πως είναι 3.000, αυτό σημαίνει πως μπορεί να είναι τουλάχιστον 30.000. Ο Δαβίδ είναι πανέξυπνος αρχηγός. Αύριο το πρωί θα αφήσουμε την πόλη με κάθε διαθέσιμο άντρα. Θα τους βγάλουμε έξω και θα τους εξοντώσουμε πριν οργανώσουν πολιορκία και μας παγιδέψουν σαν ποντίκια. Στις πύλες της Ιών. Αυτός που βασιλεύει στον ουρανό θα χτυπήσει τους εχθρούς του Ισραήλ με το θυμό του σαν πύρινο σπαθί. Αυτός που βασιλεύει στον ουρανό θα τους κατατροπώσει με την οργή του. Αυτός που βασιλεύει στον ουρανό λέει: «Διάλεξα τον βασιλιά μου και τον έβαλα στο ιερό μου βουνό. Τον οδήγησα στην Σιών». Είναι η ώρα, πάμε. Ο βασιλιάς των Ιεβουσαίων έχει την Ιερουσαλήμ για να λαιλατεί τη γη μας. Από εδώ μπορεί να χτυπήσει τις φυλές του Βενιαμίν, του Ρουβίν και του Μανασί. Και όλες τις φυλές του βασιλείου του Σαούλ. Αν πάρουμε την πόλη, δεν θα απειλεί πια το λαό μας. Στο παρελθόν κάθε επίθεση αποκρούστηκε. Ο βασιλιάς ξέρει πως είναι ασφαλής σε μια από τις πιο απόρθητες πόλεις στον κόσμο. Ίσως, αλλά ο Ιωάβ έχει ένα καλό σχέδιο. Ενώ ο βασιλιάς Δαβίδ και οι περισσότεροι άντρες θα απασχολούν τους Ιεβουσαίους στις πύλες της πόλης, εγώ θα οδηγήσω 300 θαραλέους εθελοντές μέχρι τον ποταμό. Όταν φτάσουμε στην πηγή, ο Κύριος θα μας οδηγήσει στην καρδιά της πόλης.
Θα νικήσουμε! Θα κερδίσουμε! Εμπρός λένε μαζί μας! Δεν θα προχωρήσεις άλλο, βασιλιά Δαβίδ. Θα πεθάνεις πριν βεβηλώσεις τους θεούς μας. Ακούσέ με, αυτός που βασιλεύει στον ουρανό είπε: «Διάλεξα τον βασιλιά μου και τον έβαλα στο ιερό μου βουνό. Τον οδήγησα στη Σιόν». Εμπρός! Είναι γραμμένο, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, που σας ελευθέρωσα από τη σκλαβιά στην Αίγυπτο. Δεν θα έχετε άλλους θεούς εκτός από μένα. Δεν θα φτιάξετε ψεύτικες εικόνες από οτιδήποτε υπάρχει στον ουρανό ή στη γη ή στο νερό. Δεν θα τις προσκυνάτε, ούτε θα τις υπηρετείτε. Έτσι είπε ο Παντοδύναμος. Πετάξτε τα έξω! Ο Παντοδύναμος παρέδωσε σήμερα την Ιερουσαλήμ στα χέρια μας. Ο Θεός κέρδισε τη μάχη για μας και ένωσε τις φυλές του Ισραήλ. Ισραήλ! Ισραήλ! Δαβίδ! Δαβίδ! Ισραήλ! Ισραήλ! Δαβίδ! Δαβίδ! Ισραήλ! Ισραήλ! Δαβίδ! Από σήμερα αυτή η πόλη που μας έδωσε ο Θεός θα είναι γνωστή σαν η πόλη του Δαβίδ! Ναι, Ισραήλ! Ισραήλ! Δαβίδ! Ο Δαβίδ θα βασιλεύσει στις φυλές του Ισραήλ τώρα και για πάντα! Ο Θεός διέταξε τον Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ! Αυτός είναι ο νικηφόρος ηγέτης μας! Ισραήλ! Ισραήλ! Δαβίδ! Δαβίδ! Ισραήλ! Ισραήλ! Δαβίδ! Δαβίδ! Θα στείλω αγγελιαφόρους στη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Θα καλέσω τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες και ξυλουργούς του κόσμου για να κάνουν αυτή την πόλη πιο όμορφη από κάθε άλλη. Θα χτίσω ένα ναό στον Παντοδύναμο και όταν ετοιμαστεί θα φέρω εδώ από την Ιουδαία την κυβωτό της Διαθήκης με τις 10 εντολές που μας άφησε ο Μωυσής. Παρακαλώ,
νερό. Πέρασαν 4 Σάββατα από τότε που έφυγαν οι άντρες μας. Τι έγινε στην Ιερουσαλήμ? Η πόλη είναι δική μας. Το Ισραήλ ενωμένο νίκησε και ο βασιλιάς Δαβίδ διέταξε αντιπρόσωπους από όλες τις φυλές να πάνε αμέσως στην Ιουδαία για να φέρουν την κυβωτό της Διαθήκης στην πόλη του Δαβίδ. Πριν τα μάτια μου κλείσουν για πάντα, θα δω τους απογόνους των πατέρων μας ενωμένους σε ένα βασίλειο. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος. Ευλογημένος ο Κύριος που ευέησε να ευλογήσει τον ταπεινό λαό του. Λαέ του Ισραήλ, σήμερα για μας είναι μέρα γιορτής. Ο βασιλιάς σου είναι γυμνός. Δεν είναι βασιλιάς μου. Με είχαν απαγάγει και εκείνος με ελευθέρωσε. Όμως από τότε δεν μου χαμογέλασε ούτε μία φορά. Φέρεται σαν να μην υπάρχω. Μιχόλ, κόρη του Σαούλ, έλα να χορέψεις μαζί μας. Ντροπή σου, Δαβίδ. Χορεύεις γυμνός μπροστά στους σκλάβους σου σαν να ήσουν ένας από αυτούς. Ή ένας απλός χορευτής. Τι δόξα κέρδισες με αυτό. Έχεις δίκιο. Στα μάτια του Θεού δεν είμαι παρά ένας χορευτής. Όμως είσαι θυμωμένη επειδή με προτίμησε αντί για τον πατέρα σου και την οικογένειά σου και με έκανε βασιλιά του λαού του. Δεν με νοιάζει αν φαίνομαι γελίο στα μάτια σου. Δεν χορεύω για σένα. Χορεύω προς τιμή του παντοδύναμου Θεού μου. Ευλόγησε εμένα και όλες μου τις πράξεις. Αντίθετα, εσύ, Μιχόλη, είσαι προορισμένη να μείνεις μόνη. Πιο μόνη και από μία χείρα στην έρημο που δεν έχει δάκρυα να χύσει. Ο παντοδύναμος Θεός ευλόγησε το βασιλείο σου και αντάμυψε την πίστη σου, Δαβίδ. Όμως υπάρχει κάτι που μου βαραίνει την καρδιά, Νάθαν. Κατέκτησα μια πρωτεύουσα για το βασιλείο μου, έκτισα ένα σπίτι για μένα και τα παιδιά μου, αλλά δεν ολοκλήρωσα ακόμα τον ναό για την κυβωτό της Διαθήκης. Πρέπει να κρατήσω την υπόσχεση που έδωσα. Αύριο θα καλέσω τους αρχιτέκτονες και θα τους αναθέσω να χτίσουν τον πιο όμορφο ναό του κόσμου για τον παντοδύναμο Θεό. Να ακούς πάντα την καρδιά σου, Δαβίδ. Ο Θεός είναι μαζί σου και θα είναι για πάντα μαζί σου. Με έστειλε ο διοικητής Ιωάβ να αναφέρω ότι η εκστρατεία που διέταξες ενάντια στους Αμμονίτες ήταν επιτυχής. Η χώρα είναι τώρα στα χέρια σου. Όλοι οι νέοι σφαγιάστηκαν και όλες οι νέες γυναίκες έγιναν σκλάβες του Ισραήλ. Τώρα έχεις τα κοπάδια, τα άλογα, τα πλούτη και τους θησαυρούς των βασιλιάδων τους. Ο θρίαμβος είναι δικό σου. Τι νέα από την πόλη της Ραβάθ? Την πολιορκούμε, αρχοντά μου. Περιμένουν ενισχύσεις, αλλά θα τους παγιδεύσουμε στις κοιλάδες και θα τους εξοντώσουμε πριν προλάβουν να μας επιτεθούν. Δόξα στο γενναίο στρατό μου. Ας μάθουν όλοι πως όταν οι φυλές του Ισραήλ είναι πιστές στο Θεό τους, αυτός είναι πιστός φίλος τους. Γιατί εκείνος οδήγησε την νίκη μας. Ο ένδοξος Θεός μας. Δοξασμένο το όνομά του Κυρίου! Άλλη μια φορά! Και έτσι θα είναι για πάντα. Όχι, έτσι θα είναι μέχρι να τον προδώσεις, βασιλιά Δαβίδ. Μα τι λες, Νάθαν, πώς μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο? Όλοι οι άνθρωποι δελεάζονται από την αμαρτία και εσύ δεν είσαι εξαίρεση. Υπάρχει κάτι που ένας βασιλιάς δεν πρέπει να ξεχνάει. Ο Θεός αγαπάει τους ταπεινούς, αλλά τιμωρεί όσους παρασύρονται από την αλαζονία. Thank you.
Ούρ, έλα εδώ. Ναι, αρχοντά μου. Βλέπεις αυτό εκεί το σπίτι, αυτό με τη λεκάνη στην αυλή? Ναι, φυσικά το βλέπω. Σε ποιον ανήκει? Είναι το σπίτι του Ουρία του Χεταίου, ενός από τους διοικητές σου. Τι θέλεις τέτοια ώρα? Θέλω να μιλήσω στην κυρία σου. Τι δουλειά έχεις εδώ, γιατί θες να μου μιλήσεις? Πρέπει να σου μιλήσω μόνη, έχω να σου πω κάτι εμπιστευτικό. Σε παρακαλώ, πες την υπηρέτρια να φύγει. Ποιος έστειλε να με δεις? Ο κύριος μου, ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς? Αυτό είπα, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αναγνωρίζεις αυτή τη σφραγίδα? Θέλει να σε δει. Ο βασιλιάς σου Βηθσαβέ. Γιατί με κάλεσες εδώ, αρχοντά μου? Γιατί σε είδα να λούζεσαι στην αυλή σου, Βηθσαβέ. Όχι. Είμαι παντρεμένη, αρχοντά μου, όπως γνωρίζεις καλά. Βασιλιά μου. Ας είναι ευλογημένο το χώμα που πατάς, αρχοντά μου. Είσαι ευπρόσδεκτος εδώ ανάμεσα στους αδελφούς σου. Είμαστε οι πιστοί σου υπηρέτες τώρα και για πάντα. Καλώς ήρθες. Αυτό το εξαίσιο περιδέριο είναι φτιαγμένο με πετράδια που πάρθηκαν από την καρδιά ενός βουνού της Αφρικής που φυλάνε άγρια θηρία. Το μόνο που ζητώ είναι 5 χρυσά νομίσματα για σένα. Είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω. Ο Θεός να σε ευλογεί, βασιλιά Δαβίδ.
Παίζεις με τη γλυκύτητα ενός αγγέλου, αρχοντά μου. Σε λίγο θα παίξεις ξανά την αγαπημένη σου μουσική, Ουρία, κρατώντας το σπαθί σου, πολεμώντας τους εχθρούς μας, τη μουσική της μάχης. Ο γλυκός ήχος της μουσικής δεν ανακουφίζει την απελπισία μου. Θα με οδηγήσουν με αλυσίδες εκεί όπου γίνονται τα βασανιστήρια και οι τιμωρίες. Και μετά, Βισταβέ? Μετά θα με λιθοβολήσουν. Βλέπω τον εαυτό μου να σέρνεται στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Μα τι λες? Τι απέσιο όνειρο είδες, αγάπη μου? Δεν ήταν απέσιο όνειρο. Ήταν γλυκό όνειρο. Αλλά ένα όνειρο που δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί έχω μέσα μου το παιδί σου. Μη φοβάσαι, ο βασιλιάς σου δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ, Βισταβέ. Ο νόμος του Ισραήλ είναι πιο δυνατός από το βασιλιά. Τι θα πω όταν οι άνθρωποι δουν την κατάστασή μου και με ρωτήσουν? Μου θα φύγει πάλι για τον πόλεμο. Όμως ο Ουρίας θα κοιμηθεί μαζί σου πριν φύγει. Δεν έχεις επιλογή. Ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Το ξέρω, αλλά αν δεν θέλει, αν δεν κοιμηθεί μαζί μου πριν φύγει, θα μάθει τότε την αλήθεια και ο θυμός του δεν θα έχει όρια. Μόλις μπούμε και καταστρέψουμε την Ραμά, θα σου φέρω τα νέα την ίδια μέρα. Όμως μπορείς να ευχαριστείς ήδη τον ύψιστο άρχοντά μου. Είσαι ένας άντρας που μου αρέσει, Ουρία. Ένας από τους καλύτερους στρατιώτες του Ισραήλ. Ευχαριστώ. Τα λόγια σου με κολακεύουν, άρχοντά μου. Μου είπαν ότι ήσασταν τόσο απασχολημένοι με τις ετοιμασίες που κανείς σας δεν κοιμήθηκε με τη γυναίκα του αυτές τις μέρες. Έτσι είναι? Οι άντρες μας βρίσκονται στην έρημο. Αντιμετωπίζουν τον εχθρό, έχουν λίγα τρόφιμα και ρισκάρουν τη ζωή τους. Αντί να γυρίσουμε σπίτι στις γυναίκες μας, προτιμούμε να μοιραζόμαστε τις δοκιμασίες. Είσαι γενναίος, Ουρία. Το ίδιο και η σύντροφή σου. Γύρνα στους άντρες σου έξω από τα τείχη της Ραμά και πες στον Ιωάβ πως ο βασιλιάς και όλο το Ισραήλ είναι μαζί σας. Πες μου, φοβάσαι να πεθάνεις, Ουρία? Όχι, αρχοντά μου, δεν φοβάμαι τον θάνατο. Θέλω να γράψω ένα μήνυμα στον Ιωάβ και θέλω να του το παραδώσεις εσύ. Θα το φέρει ένας αγγελιαφόρος πριν την αναχώρησή σου. Τώρα είστε ελεύθεροι. Είσαι έτοιμος να γράψεις, Εφθάριε? Ναι, φυσικά και είμαι. Στον Ιωάβ, διοικητή του Ισραηλιτικού στρατού, κερδίσατε πολλές μάχες. Θα συνεχίσετε να πολεμάτε και να νικάτε, γιατί ο παντοδύναμος είναι στο πλευρό μας. Θέλω να ξέρεις ότι τρέφω βαθιά εκτίμηση για τον Ουρία, με τον οποίο σου στέλνω την αναφορά σου. Θέλω να το βάλεις στην πρώτη γραμμή της επόμενης μάχης. Μετά, όταν η μάχη αρχίσει, θα τον αφήσετε να πολεμήσει μόνος, δίχως αρκετές ενισχύσεις. Μέχρι να χτυπηθεί και να πεθάνει σαν ήρωας. Του αξίζει αυτός ο τίτλος. Δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ γι' αυτόν, και ούτε κι εσύ θα μου μιλήσεις ποτέ γι' αυτόν. Υπογραφή Δαβίδ, βασιλιάς των Ιουδαίων. Hey!
Ο Θεός σου έδωσε την νίκη. Πήρε στην Ιερουσαλήμ σαν αμοιβή. Έφερε εδώ την κυβωτό της Διαθήκης με τους νόμους του Μωυσή. Πάντα ήσουν νικητής πάνω στους εχθρούς σου. Τα κοπάδια σου και τα άλογά σου έγιναν πολλά. Έχεις αναρρύθμιτους θησαυρούς. Έχεις σκλάβους και παλακίδες όσες θέλεις. Έχεις παιδιά, πολλά παιδιά. Δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα από τους βασιλιάδες που πολεμάς. Αυτά που λες είναι αλήθεια, προφήτη. Τότε γιατί εκβιάζεις το χέρι του Θεού, του ανώτερου σου, γιατί έκανες αυτή την αμαρτία που σαπίζει την καρδιά σου. Γιατί πράγμα μιλάς, προφήτη, τι λες? Ξέρεις τι εννοώ, Δαβίδ. Σήμερα ο ύψιστος ντρέπεται για σένα. Πες αμέσως τι εννοείς. Πες το κατά πρόσωπο. Αλλιώς είναι ο διάβολος και όχι ο Θεός που κατηγορεί το βασιλιά σου. Είσαι αλαζονικός, Νάθαν. Αλαζονικός. Κι εγώ δεν ανέχομαι την αλαζονία. Το αίμα του Ουρία του Χεταίου θα πέσει πάνω στο παιδί που απέκτησες μες στην αμαρτία. Τι μπορεί να ξέρεις εσύ για τη μοίρα του Ουρία του Χεταίου, ε? Ο Θεός να είναι μαζί σου, παιδί μου. Πεθαίνει, βασιλιά μου. Ο γιος σου πεθαίνει. Μίλα με τον ύψιστο. Ζήτα του να δείξει έλεος. Όχι για μας, αλλά για το μωρό. Πες του ότι αμαρτήσαμε. Πες του ότι τον νικητεύουμε να μας συγχωρήσει. Δεν είναι σωστό το παιδί να πληρώσει για τις αμαρτίες μας. Είναι μάταιο, Βισθαβέ. Ο ύψιστος έχει θυμώσει. Δεν μου μιλάει πια. Δεν ακούει πια τη φωνή. Όμως υπάρχει ακόμα κάποιος στη γη του Ισραήλ που τον ακούει και μπορεί να του μιλήσει εκ μέρους μας. Θα πάω να τον βρω. Βασιλιά μου! Άνοιξε την πόρτα. Δεν σας χρειάζομαι άλλο. Γυρίστε πίσω. Νάθαν, αμάρτησα ενώπιον του Θεού. Αμάρτησα. Θα χύσεις πολλά δάκρυα, γέ μου, αλλά ο Παντοδύναμος θα ακούσει την ηκεσία σου και θα σε συγχωρήσει. Και ο γιος της Βισθαβέ, ο γιος μου. Το παιδί που γεννήθηκε είναι χωρίς δύναμη και θα πεθάνει. Αυτή είναι η θέληση του ύψιστου. Βασιλιά! Βασιλιά μου! Κοιτάξτε, ο βασιλιάς Δαβίδ! Ναι, είναι ο βασιλιάς! Μα γιατί τρέχει γυμνός! Αμάρτησα απέναντι στον ύψιστο, απέναντι στη Βισθαβέ, απέναντι στο λαό μου. Γιατί είσαι εδώ, προφήτη? Τι ήρθες να μου πεις? Η θέληση του Θεού εκπληρώθηκε. Εννοείς πως πήρε τη ζωή του γιού μου? Ναι, η ψυχή του αναπαύθηκε. Τώρα που μετάνιωσες και γνώρισες τη θέληση του Κυρίου, τι θα κάνεις με τη Βισθαβέ? Βοήθησε με να σηκωθώ, Νάθαν. Δεν απάντησες την ερώτησή μου, Δαβίδ. Τι θα κάνεις? Θα γίνει η βασίλισσα στο χαρέμι μου. Θα μου φέρει κι άλλο γιο και θα φροντίσω να μην της λείψει τίποτα για όλη της τη ζωή. We'll be right back.
Θέλω η πρωτεύουσα των Φιλιστέων να ισοπεδωθεί. Δόξα στον ύψιστο! Το Ισραήλ βρήκε ξανά το βασιλιά του. Η πρώτη ομάδα είναι για το χαρέμι σου, αρχοντά μου. Όλες ήταν πλούσιες και τα πλούτη τους θα καταλήξουν στο θησαυρό σου. Η δεύτερη ομάδα θα πάει στους αξιωματικούς, φυσικά. Ο Παντοδύναμος ήταν γενναιόδωρος μαζί μας. Κατακτήσαμε όλους τους λαούς που λατρεύαν πέτρινους και ψεύτικους θεούς. Τώρα που οι φυλές του Ισραήλ δεν έχουν εχθρούς, από την Αίγυπτο στο νότο και μέχρι το βορρά στη Συρία, είναι καιρός να γυρίσουμε σπίτι και να περιμένουμε την ανταμοιβή που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Νόμιζα πως η νίκη μας ήταν η ανταμοιβή μας, βασιλιά μου. Η ανταμοιβή που προσμένω είναι με σάρκα και οστά. Παντοδύναμε, αυτός είναι ο Σολομών, ο γιος του υπηρέτη σου του Δαβίδ. Ας είναι δοξασμένος για πάντα ο Παντοδύναμος Θεός!